φάκελος με χιλιάδες ντοκουμέντα. Όλες οι επικοινωνίες πυροσβεστικής τη μοιραία ημέρα. Σπουτάνας. Έχει χαθεί μπάλα εδώ εγκλωβισμένη. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν. Οι κρόνιδες σηκώνουν. Οι φλόγια χάος. Η μάχη με τις φλόγες. Κύματα μέσα από τα σύρι, φεύγει η φωτιά. Χρειαζόμαστε επιγόντωσα εναέρια, γιατί η φωτιά εάν περάσει τη Χαράδρα, δεν μπορούμε να την κρατήσουμε με τίποτα. Μάνο, η φωτιά έχει καμπαλήσει το ρεύμα. Φύγετε από εκεί πέρα. Και οι δύσκολες αποφάσεις. Με ακούς? Ναι. Μαρία, είναι εντολή του Υπουργού, φίλε. Τι να, δεν πω. Έτσι, άμα ξαναπάρει τηλέφωνο, θα το πω. Εμείς τα αιτήματα τα παίρνουμε από κάτω. Τι να πω, εντάξει. Όντας από κάτω, Υπουργός, Γενικός, Στρατηγός και δύο στρατηγοί. Τα λάθη. Το να σύρματο, αν μιλήσετε στο 15, δεν σας ακούει το εναέριο. Όχι. Και δεν μας διαχειρίζουμε εγώ το εναέριο. Άλλη υπόθεση αυτή τώρα, ποιος θα διαχειρίζεται? Η ένταση. Αποκλεισμένος και δεν μπορώ να περάσω απάνω. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Μέσα με κόσμο. Η απόγνωση. Σας ακούω. Κόκκινο λιμανάκι Ραφίνα, φτιάχνονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί. Κάντε υπομονή, κυρία, κάντε υπομονή. Πάντε υπομονή να κάνω. Κάντε κουράγιο. Γιατί μας έχετε εκπαιδευτεί. Και 102 νεκροί. Έχει νεκρούς. Και αλλά δεν τους ανακοινώνω. Μάτι, τα ντοκουμέντα μιλούν. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Αλέξης Παπαχελάς. Απόψε θα ξαναζήσουμε τη μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Τραγωδία που ξεκίνησε στις 16:35 πέρυσι στις 23 Ιουλίου από αυτό ακριβώς το σημείο. Ξέρετε, είναι διαφορετικό να διαβάζεις ιστορίες για το πώς συνέβη αυτή η πυρκαγιά και είναι διαφορετικό να βλέπεις μέσα από τα ντοκουμέντα ή μάλλον να ακούς μέσα από τα ντοκουμέντα το πώς το ελληνικό κράτος κυριολεκτικά κατέρευσε ή μάλλον έλειωσε εκείνη τη μοιραία μέρα. Μάτι, τα ντοκουμέντα μιλούν. Εκείνο το μεσημέρι, και ενώ σχεδόν όλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούσαν στην Κινέτα, ένας 65χρονος αποφασίζει να κάψει μερικά χόρτα έξω από το σπίτι του στον Ταού Πεντέλης. Θεωρεί προφανώς πως έχει σβήσει τη φωτιά και φεύγει. Στις 16:42 η κάμερα ασφαλείας ενός σπιτιού καταγράφει το ξεκίνημα της μοιραίας πυρκαγιάς. Χιλιόμετρα μακριά, ο Μάνος Αλιαγκός, επικεφαλής στο πυροφυλάκιο του Δήμου Ραφίνας, βρίσκεται στο πόστο του και παρακολουθεί τους καπνούς της Κινέτας. Κάποια στιγμή λοιπόν ο συνάδελφος δίπλα μου λέει, Μάνο καπνός είναι αυτός. Πράγματι λοιπόν παίρνουμε τα κέρια και βλέπουμε καπνό προς Νταού Πεντέλη ή Άγιο Σπυρίδωνα, όπως δηλώσαμε στην αρχή στον ασύρματο ότι βλέπουμε καπνό προς Άγιο Σπυρίδωνα ή Νταού Πεντέλη. Παίρνει τον ασύρματο και καλεί το κέντρο της πυροσβεστικής. Καλούσα το κέντρο επανειλημμένα, δεν έπαιρνα απαντήσεις. Αναμείνατε. Αρτέμιδα 3. Ήταν και το σύμβολο της Κινέτας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι στο κέντρο γινόταν το αδιαχώρητο, έτσι από κινητικότητα. Ένα λεπτό αργότερα το απαντούν. Αναρωτιούνται όμως για το κατά πόσον η καπνή που βλέπει είναι πράγματι από μια καινούργια εστία. Μήπως είναι καπνός που έρχεται από την Κινέτα? Ο Τσαλιαγκός είναι σίγουρος για το τι έχει δει. Μπαίνει στο πυροσβεστικό όχημα και ξεκινάει για το σημείο που έχει δει τον καπνό. Ήδη τη φωτιά στην περιοχή έχουν επιβεβαιώσει και από πυροσβεστικούς σταθμούς της περιοχής και ζητούν ενισχύσεις. Κέρδο, υπάρχει έτοιμος καπνός που στον Ταού Πεντέλης. Κέρδο, έτοιμος καπνός με τα βέλο, να στείλει το οχήματα. Ελήφθη χρόνος Πεντέλης. Γίνεται κινητοποίηση με τα οχήματα προς το... Πως τον Άγιο Σπυρίδωνα είναι. Στο συντονιστικό κέντρο όμως δυσκολεύεται να βρουν διαθέσιμα πυροσβεστικά οχήματα ή ένα αέρια μέσα για να συνδράμουν. Νταού Πεντέλης, βλέπουν φλόγα, έχεις ένα αέριο διαθέσιμο, τίποτα? Θα κάνω εκτροπή, δεν έχω, ότι θα δω τώρα τη δίπλα. Ναι, στείλ του, ό,τι υπάρχει στείλ του. Ναι, στείλ του, εντάξει. Έγινε, γεια. Το 31 πού είναι ο πειράς? Έχει πάει κάτω και μετά. Πάει κάτω αυτό τώρα, δεν είναι. Άρα είμαστε γυμνοί τώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Deep, ξεβράκονται. Έχει διώξει Ροδόπουλη και τέτοια. Για? Ροδόπουλη, έχει διώξει για Νταού? Όχι, έχουμε πυρό τα δικά μας. Θα διώξω και τους εθελοντικά. Διώξτε τα Κώστα. Θα έχουμε θέμα. Δεν έχουμε μέσα να στείλουμε τώρα. Διώξτε τα όλα. Έλα, γεια. Ο Τσαλιαγκός φτάνει στη φωτιά.
Εκεί συνειδητοποιεί την έκτασή της. Πρώτη αίσθηση, τι είπα μέσα μου. Γιατί ήταν και η ένταση και ο αέρας. Αυτή η φωτιά δεν τελειώνει σήμερα. Την πρώτη κρίσιμη μισή ώρα καταφτάνουν σε διάφορα σημεία της πυρκαγιάς 7 συνολικά οχήματα. Μόνο 3 όμως έχουν κατασβεστική ικανότητα. Τα περισσότερα από αυτά είναι κλιμάκια θελοντικά, όπως του Σαλιαγκού, που έχουν αντικαταστήσει τις δυνάμεις που πήγαν στην Κινέτα. Η Αφροδίτη, το πρώτο εναέριο μέσο που παίρνει εντολή για τη φωτιά, πλησιάζει στην περιοχή στις 16:55. Δεν βλέπει όμως τις φλόγες. Ζητάει από το συντονιστικό τις συντεταγμένες για να μπορέσει να ρίξει νερό. Θέλω οπωσδήποτε συντεταγμένες του ΝΤΑΟ Πεντέλης. Του ΝΤΑΟ Πεντέλης είναι τις συντεταγμένες. Κάτσε, περίμενε. Είναι εκεί μια Αφροδίτη και δεν ξέρει πού να πάει να ρίξει. Πού να πάει να ρίξει? Δεν το βλέπει, δεν ξέρει πού είναι. Πλησιάζει σε 5 λεπτά, δεν το βλέπει. Πλησιάζει σε 5 λεπτά και δεν βλέπει? Ναι. Αυτό είναι ευχάριστο από τη μία. Για να δω. Οι κάτοικοι που ξέρουν καλά την περιοχή βλέπουν τη φωτιά. Ανησυχούν. Εάν δεν κάνετε ένα θαύμα να σηκώσετε όλα τα εναέρια μέσα, θα καούνε δύο πόλεις. Δεν αντιμετωπίζετε. Έχετε στείλει ένα ελικόπτερο. Πολλά επίγεια μέσα μεν, αλλά αυτή η φωτιά, επειδή ξέρουμε καλά την περιοχή, δεν γίνεται να σωθεί έτσι. Επικοινωνούν και με το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αλλά δεν τους παίρνουν στα σοβαρά. Εμένα με παίρνουν από καλλιτεχνούπολοι πολίτες και μου λένε για τι πετάει, ρε φίλε. Σα φέρνουν και εσά. Τι πετάει? Τι πετάει, λέει, και δεν μα φτάνουν και γεγόμαστε για την αλλαγή. Κύριε Γιάννη μου, έχουν εντάξει τι δυνάμει. Έλα τώρα. Ναι, εντάξει, τώρα ξέρω, έλα. Είμαι εγώ όμω πρέπει να το ρωτήσω. Χρόνια στο σώμα. Ναι, τώρα, δεν θα το μάθουμε τώρα. Στην πυροσβεστική καταλαβαίνουν την κρισιμότητα τη κατάσταση. Και στι 17:30 διατάσσεται γενική επιφυλακή για τη δύναμη όλων των υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματο. Είναι όμω αργά. Η φωτιά έχει προχωρήσει. Κάτσε τώρα, γιατί, φίλε, ξέρεις, χάνεται κατά κάποιο τρόπο η μπάλα. Πάντως, στον Ταού έχουμε, φίλε, ζημιές σε σπίτια. Τώρα, το που κατευθύνεται, για να σου πω το ήμαρτό μου, έτσι όπως είναι ο αέρας, την πηγαίνει τρελά. Για καλλιτεχνούπολη πάντως είναι η πορεία, να ξέρεις, έτσι. Αυτή είναι μία από τις λάθος εκτιμήσεις πυροσβεστικής. Οι δυνάμεις επικεντρώνονται εκεί, για να προστατεύσουν τον οικισμό της Καλλιτεχνούπολης. Ένα όμως δεύτερο μέτωπο, το πλέον επικίνδυνο και καταστροφικό, κατευθύνεται πλέον ανεξέλεγκτα προς το Νέο Βουτζά. Ο Τσαλιαγκός με την ομάδα του κατευθύνονται προς τα εκεί. Κύματα μέσα από τον Ασύρ, φεύγει η φωτιά. Από τον Ασύρματο, τον προειδοποιούν ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη. Είστε μαζί και με προσοχή, κοντά σε σύντα και μεγάλο δρόμο, γιατί έρχεται η φωτιά με δύναμη και δεν υπάρχουν δυνάμεις, Μάνο. Κοίταξε, από τη μία ώρα και μετά, το μόνο που έτσι είχα στην άκρη του μυαλού μου είναι πόσα σπίτια για κόσμο δεν το είχα σκεφτεί ακόμα. Πόσες περιουσίες θα σώσουμε. Με τους άντρες του επιχειρήσε ένα ρέμα. Από μια πλευρά εγώ, με δύο οχήματα, από την άλλη ο κύριος Χιόνης, με δύο πυροσβεστικά της ΠΥΠΣΛΟ, πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και εκεί που είχαμε δώσει, εκεί που έλεγα εγώ στην αρχή ότι η φωτιά πάει κορυφογραμμή, τη φωτιά γύρισε τελείως. Πέρναγε από πάνω μας. Συνειδητοποιεί ότι η φωτιά θα τους κυκλώσει. Μάνο, η φωτιά έχει καβαλήσει το ρεύμα. Φύγετε από εκεί πέρα. Μου μεταφέραν εκεί οι συνάδελφοι που ήταν εδώ στο κέντρο ότι είπα στον ασύρματο και εγώ είμαστε. Δεν το θυμάμαι. Πυροσβέστες συνεχίζουν τη μάχη για να μην περάσει η φωτιά τηλεφόρο Μαραθώνος. Χρειαζόμαστε επιγόντωσα εναέρια, γιατί η φωτιά, εάν περάσει τη Χαράζα, δεν μπορούμε να την κρατήσουμε με τίποτα. Κάποια από τα εναέρια που παίρνουν εντολή να επιχειρήσουν την κρίσιμη πρώτη ώρα δεν πετάνε ποτέ. Το ένα έχει βλάβη. Μας έδωσε τώρα 17:50 μηχανική βλάβη. Το οποίο 18. Το άλλο έχει πρόβλημα με τον αέρα. Ναι, μπορείτε να απογειωθείτε. Όχι. Εν τω μεταξύ στην Κόρυνθο παρουσιάζεται νέα αιστεία στα δηληστήρια. Λένε για τα φωτιά στην Κοτορόη, ισχύει? Ναι, ναι. Ισχύει, ε? Ναι. Μέσα είναι? Μέσα, εκεί έκανε ρήψεις. Ω Θεέ μου και Χριστέ μου.
Από τη διοίκηση των δηληστηρίων καλούν στο επιχειρησιακό κέντρο και ζητούν επίμονα εναέρια μέσα. Ο διοικητής πρέπει να πάρει μια απόφαση για το πού θα στείλει το εναέριο που είναι έτοιμο να απογειωθεί. Ναι. Μας λέει ότι είναι έτοιμος για απογείωση. Μαρία, ναι. Περίμενε ένα λεπτό ρολόι, σε παίρνω πίσω να κάνουμε μια συνεννόηση. Εντάξει, εντάξει, κλείνω. Στις 18.00, το δεύτερο εναέριο που θα μπορούσε να επιχειρήσει στην Ανατολική Αττική παίρνει εντολή να κάνει μία μόνο ρήψη εκεί και μετά να φύγει για τα δηληστήρια. Τη Ρημοτορόιλ την καλύψαμε? Τώρα πάει η Ανδραβίδα, δεν την πρόλαβε και είχε πάει και είχε πάρει νερό στην Αθήνα. Γιατί τη είχαμε δώσει αρχική εντολή για να πάει Νταού. Οπότε. Έριξε ένα νερό όμως στον Νταού, ναι. Και τώρα πάει στα δηληστήρια. Τα περιορισμένα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι επιχειρούν στην πυρκαγιά εκείνη την ημέρα. Ναι, παρόλο ότι βλέπω κάποια πυροσβεστικά οχήματα και τη στιγμή που είμαι από πάνω τους στους καλό, δεν με καλεί κάποιος πίσω. Στην 170-100 πάντα. Η επικοινωνία στο πεδίο είναι από δύσκολη έως αδύνατη. Δεν καταλαβαίνει, του λένε τόση ώρα. Θα σπαλώ τόση ώρα. Να ρίξει τα εναέρια, γιατί δεν μπορεί να πιάσει τον πυρηστή. Δεν έχετε ασύρματα να μιλήσετε με τα εναέρια. Μιλάω εγώ στο 15, δεν μου απαντάει κανένας. Μιλάω με εσάς και δεν μου απαντάει ούτε από εσάς κανένας. Στον ασύρμα, όταν μιλήσετε στο 15, δεν σας ακούει το εναέριο. Όχι. Και δεν τα διαχειρίζουμε εγώ τα εναέρια. Άλλη υπόθεση αυτή τώρα. Ποιος θα διαχειρίζεται? Δεν ξέρω ποιος θα διαχειρίζεται. Καλούς αυτόν ποιος θα διαχειρίζεται. Εγώ μιλάω με το κέντρο και δεν απαντάτε. Αλλά και στο συντονιστικό κέντρο τα συστήματα που υποστηρίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης μοιάζουν να μην λειτουργούν. Έχουμε περάσει το συμβάν στην Καλλιτεχνούπολη μέσα στο σύστημα, στο Engage. Ωραία. Από γιο φτιάχνει ο κανένας. Νταού Πεντέλης. Ναι. Το έχουμε περάσει αυτό στο σύστημα, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν το δείχνει στο... Δεν το δείχνει με πινέζα να βλέπω τα αυτοκίνητα, αυτό. Είναι η φωτιά 57-20-77 στο Engage. Δεν έχω Engage, μάτια μου. Εγώ λειτουργώ μονάχα με το πρώτο σύστημα. Οι κάτοικοι στο κόκκινο λιμανάκι και στο μάτι είναι ακόμα ανυποψίαστοι. Η Ντέπερ Γυροπούλου βρίσκεται μόνη της στο σπίτι με την 13χρονη κόρη της. Προς το απόγευμα ερχόταν έντονος καπνός και μου έλεγε η μαμά, βλέπω έντονο καπνό. Δεν είναι τίποτα, από την κινέτα θα είναι. Με τη λογική μου. Βάζω τηλεόραση να δω. Δεν λένε τίποτα. Ούτε αν έπιασε την Καλλιτεχνούπολη. Από εκεί τίποτα. Λέω, τ' άφησα. Το ίδιο συμβαίνει και στην οικογένεια του Άρη Χερουβίμ. Η αδελφή του Βίκη είχε μόλις επιστρέψει στο εξοχικό της σπίτι. Ακτινολόγος στο επάγγελμα, είχε ολοκληρώσει την πρώτη μέρα στο κέντρο υγείας Σεραφίνας, όπου είχε πάρει μετάθεση. Δύο μέρες νωρίτερα είχε μετακομίσει στο σπίτι της οδού Πανός, με τις δίδυμες κόρες της και τη μητέρα της. Το σπίτι είναι μικρό, δεν μπορούσε να ζήσουν τέσσερα άτομα με τα δύο τα παιδάκια, αλλά από ό,τι ξέρω θα ήταν μια προσωρινή λύση μέχρι να βρει να νοικιάσει ένα σπίτι στη Ραφίνα. Στο σπίτι αυτό, ο Άρης με την αδελφή του περνούσαν κάθε καλοκαίρι από μικρά παιδιά και πάντα γνώριζαν ότι υπήρχε ο φόβος της πυρκαγιάς. Υπήρχε ένας εφησυχασμός γενικά, ότι η φωτιά δεν μπορεί ποτέ να περάσει λεωφόρο Μαραθώνος. Και αυτό συνέβαινε βέβαια κυρίως γιατί πάντοτε υπήρχαν πυροσβεστικά οχήματα σε περιπολία ή παρκαρισμένα. Μια ζωή, εγώ θυμάμαι ότι εδώ στα 500 μέτρα από το σπίτι μου υπήρχε πυροσβεστικό όχημα τα καλοκαίρια. Εκείνη την ημέρα, από ό,τι μάθαμε, τα είχαν πάρει όλα στην κινέτα. Κάποια στιγμή η μητέρα του τον καλεί στο τηλέφωνο. Το απόγευμα με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι υπάρχει κάποια φωτιά. Γύρω σε 6 ώρα έγινε αυτό. Κοίταξα στην τηλεόραση, δεν είδα κάτι. Μάλλον η τηλεόραση έδειχνε την κινέτα όλη μέρα που είχε τη φωτιά. Της είπα, μητέρα, δεν συμβαίνει κάτι, στην κινέτα είναι. Μου λέει, όχι, υπάρχει. Κάτι υπάρχει. Πράγματι, η φωτιά εξαπλώνεται γρήγορα. 2 λεπτά μετά τις 6 περνάει τον οικισμό του Νέου Μπουτζά. Στις 6:32 ακριβώς περνάει τη λεωφόρο Μαραθώνος. Είναι το σημείο που η πυροσβεστική χάνει τον έλεγχο. Είναι το σημείο που χάνεται η μπάλα. Στο σημείο. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Πού είναι η πυροσβεστική, δεν ξέρει αυτή τη στιγμή που είναι η φωτιά. Σας έχει γίνει έτοιμα τίποτα για τέτοια ανάγκη? Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να είναι στα κεντρικά. Δεν θα το μαθαίνατε εσείς?
Δεν θα το μαθαίνετε. Γιατί ζητάμε εδώ πέρα, τι να μαθαίνουμε. Δεν ξέρουμε το δεξί χέρι τι κάνει το αριστερό. Η κατάσταση γίνεται κρίσιμη. Η πυροσβεστική έχει πρόβλημα συντονισμού. Έχει τεράστιο επίσης πρόβλημα επικοινωνίας με τις άλλες υπηρεσίες. Ξαφνικά, όλοι συνειδητοποιούν ότι θα κινδυνεύσουν ζωές. Αρχίζουν οι προσπάθειες για να κενωθούν ιδρύματα και κατασκηνώσεις. Προσπαθούμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, για να, αλλά δεν μας το σηκώνει. Για να φανά, δεν μας σηκώνει το τηλέφωνο ο Δήμαρχος. Πρέπει να εφαρμοστεί το σχέδιο για να κενωθούν κατασκηνώσεις που κινδυνεύουν. Οι άνθρωποι του Δήμου Αθηναίων παίρνουν την απόφαση και κενώνουν μόνοι τους κατασκηνώσεις τους στον Άγιο Αντρέα. Οι γονείς αγωνιούν και προσπαθούν να μάθουν οποιαδήποτε πληροφορία για τα παιδιά τους από την πυροσβεστική. Δηλαδή είναι κατάσταση ανάγκης, έκτακτης. Παιδάκια είναι. Και δεν ακούμε καμία πληροφορία. Δεν υπάρχουν πληροφορίες, αυτά δεν τα λένε στους δημοσιογράφους, δεν λέγονται στους δημοσιογράφους αυτά. Συγγνώμη, δηλαδή ο κόσμος δεν πρέπει να μάθει, τι δεν λέγονται στους δημοσιογράφους. Δεν πρέπει ο κόσμος να μάθει για τα παιδιά του. Τι είναι, το μυστικό του κράτους. Τι μου λέτε τώρα, κύριε. Τέλος πάντων, σας είπα, τα παιδιά είναι τώρα έχουν αναλάβει να τα απεγκλωβίσουν. Λίγο υπομονή και όλα θα γίνουν. Ένας τέλεχος της πυροσβεστικής, που είχε νωρίτερα πετάξει πάνω από τη φωτιά με το ελικόπτερο, καλεί τον τότε υπαρχηγό επιχειρήσεων και σημερινό αρχηγό της πυροσβεστικής και τον ενημερώνει για την ένδυση φωτιάς, αλλά και την εκτίμησή του για την ύπαρξη νεκρών. Έλα, Χριστό. Έλα, Χριστό. Έλα, ποιος είναι, έλα, επαρχές, Ναι, πες μου. Εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορώ να περάσω το λεωφόρο Μαραθώνος. Πολύ μεγάλη φωτιά. Εδώ έχει καεί πολλοί κόσμος, να ξέρεις. Έχει καεί κόσμος όμως. Ναι. Έτσι όπως το βλέπω, δηλαδή... Ό,τι δυνάμεις έχουμε, κύριε. Ό,τι δυνάμεις έχουμε. Στήρε, Χρήστο, τη στένω. Κοίτα τα εμπέρια. Περιμένω να πέσει εδώ στο λεωφόρο Μαραθώνος, μπας και μπορέσω και περάσω. Ωραία. Πάρε το κινητό, Χριστό. Ναι, έχω, θα πάρω. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες κάτοικοι έχουν βρεθεί εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια τους και σε απόγνωση καλούν το κέντρο. Είμαι μόνη μου εδώ και δεν έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ να φύγω. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Και καίγονται όλος ο κήπος γύρω-γύρω. Ωραία. Νερό έχετε εκεί, κάποια βρύση? Έχουν καεί τα λάστιχα. Μάλιστα. Εντάξει. Okay, εντάξει, λοιπόν, και... το συντομότερο παρακαλώ. Εντάξει, δεν είναι ταξί να το παραγγείλουμε. Κινδυνεύει κάποιος, μπορεί να κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος, θα το δούμε, έτσι. Μα κι εγώ κινδυνεύω, κύριε, κινδυνεύω, σας λέω. Μάλιστα, να είστε ψύχρεμοι για να μην κινδυνεύσετε περισσότερο. Δεν λείπουν βέβαια και τα τηλεφωνήματα για να σωθούν σπίτια επωνύμων, όπως αυτό του κ. Ψινάκη. Καλησπέρα, έχει πάρει φωτιά το σπίτι του Δημάρχου Ηλία Ψινάκη, Δημάρχου Μαραθώνου. Να σου πω τη διεύθυνση του αστυνομικού σου. Γρήγορα, παρακαλώ, γρήγορα. Γρήγορα, παρακαλώ, έχει πάρει κήπο. Σε ποιο σημείο είναι, στον κήπο? Είναι στον κήπο, στον κήπο, λογικά στον κήπο. Κάποιο λάστιχο υπάρχει εκεί, συνάδελφε, ένα πλεονίκι με νερό νουρίξη. Υπάρχει. Εντάξει, επειδή κινδυνεύει κόσμο, τώρα μην έρθουμε για δύο δέντρα και τον κήπο. Δεν είμαστε μέσα μακριά, δεν είμαστε πήγαινε εκεί πέρα. Έχουμε εικόνα. Έχει πιάσει τα σπίτια και πού άλλο. Έχει πιάσει το σπίτι, έχει πάρει το σπίτι. Μα ακούτε, έχει πάρει και το σπίτι. Μας πήρε τηλέφωνο κάποιος αστυνομικός, ναι, το ότι έχει πιάσει φωτιά το σπίτι του Ψινάκη, του Δημάρχου. Ναι. Τον άκουγα από το τηλέφωνο. Εντάξει. Τώρα πήρα τη νέα μάκρη εγώ για να επικοινωνήσει. Ναι. Εντάξει, να στείλει κάποιον. Εντάξει. Το καταδύναμε τώρα, φίλε, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Αυτός εκεί πέρα με τα κανάλια τα έχει καλά. Ναι, εντάξει. Τώρα, τι να πούμε, να είσαι καλά. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν πραγματική μάχη με τις φλόγες. Είναι εγκλωβισμένα 4 πυροσβεστικά οχήματα ανάμεσά τους και ένα της υπηρεσίας μας. Υπάρχει δυνατότητα βοήθειάς τους? Είμαι αποκλεισμένος και δεν μπορώ να περάσω απάνω. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Είμαι αμάξια με κόσμο. Με προσοχή ακόμα χρήνει τον κόσμο και με προσοχή αν μπορείτε κάπου να επιχειρήσετε και προηγούνται για τις διαθέσεις, παιδιά, να βοηθήσετε κόσμο. Με προσοχή όμως, όπου μπορείτε.
Η Κορίνα Κωνσταντινίδου βρίσκεται εγκλωβισμένη στο σπίτι, στο Μάτι. Και όταν είδα όλη τη φωτιά γύρω-γύρω, κατάλαβα ότι δεν είχε νόημα να φύγω τρέχοντας στο δρόμο. Θα κεγόμουν τρέχοντας. Το δίπλα σπίτι φλεγόταν ολόκληρο. Ακουγόντουσαν τρομεροί κρότοι, γιατί ό,τι κεγόταν προφανώς υποχωρούσε, έπεσε η στέγη των ανθρώπων. Κάποια στιγμή έσκασε και το ντεπόζιτο του πετρελαίου του καλοριφέρ τους. Βγήκανε μπλε φλόγες και τα χρειάστηκα. Λέω, αυτό ήταν, ήρθε το τέλος μας. Κάποιος δικός της καταφέρει να πιάσει γραμμή στην πυροσβεστική και δίνει τα στοιχεία της. Στις 18:32 η Κωνσταντινίδου δέχεται ένα τηλεφώνημα από το κέντρο επιχειρήσεων. Ορίστε. Ναι, γεια σας, από το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής παίρνω. Ναι. Η κυρία Κωνσταντινίδου. Ναι. Τι πρόβλημα έχετε? Τους λέω ότι είμαστε τρεις άνθρωποι εγκλωβισμένοι, δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι διότι δεν έχουμε ρεύμα και φοβόμαστε να βγούμε πεζοί στο δρόμο διότι παντού υπήρχε φωτιά. Οπότε αντιλαμβάνομαι δεν κινδυνεύεται άμεσα. Πώς θα αντιλαμβάνεται, αφού δίπλα μου βλέπω τη φωτιά. Δίπλα μου, στο ακριβώς δίπλα μου. Ωραία, μάλιστα. Θα... Δεν μπορώ, τι να κάνω, να ανοίξω την πόρτα να σας περιμένω. Όχι, όχι, να μην ανοίξετε την πόρτα. Είστε ασφαλείς μέσα. Πόσο μακριά είναι το διπλανό σας σπίτι? Μάλιστα. Λοιπόν, στέλνω κάποιον αμέσως. Βρίσκομαι στο Μάτι, κάτω στην Κιανής Ακτής ακριβώς. Δεν μπορώ να προσεγγίσω, υπάρχει το μέτωπο, έχει κατεβεί. Κάποια στιγμή καίει ανάμεσα από δρόμο και από την άλλη μεριά προς θάλασσα. Και μετά μου λένε δεν μπορούμε να στείλουμε κανέναν γιατί φλέγεται όλο το Μάτι. Τους λέω, άμα καούμε τι νόημα έχει να έρθείτε μετά? Μου λένε θα έρθουμε μόλις μπορέσουμε. Την ίδια στιγμή ένας άλλος συντονιστής, προφανώς μη γνωρίζοντας τον κίνδυνο στον οποίο θα έθετε μια ολόκληρη οικογένεια, επίσης εγκλωβισμένων, του συμβουλεύει να βγουν έξω. Γύρω-γύρω τώρα και εγώ δεν θα καεί όλα, εμείς είμαστε μέσα, έχει πολύ καπνό. Ωραία, έχουν καεί όλα, αλλά δεν κινδυνεύετε. Δεν κινδυνεύουμε. Σιγά-σιγά προς την παραλία δεν μπορείτε να πάτε, έχετε αυτοκίνητο. Καλά, σε το αυτοκίνητο μας καεί και τι λέτε τώρα. Καεί και το αυτοκίνητο. Τι λέτε, καεί το αυτοκίνητο, πού θα βγάλω το μωρό. Ορίστε. Και δεν μπορεί να μετακινηθείτε, Όχι, έχω μωρό 13 μηνών. Το αίτημα καταγράφεται. Γίνεται όμως μπαλάκι μεταξύ των υπηρεσιών. Για μισό λεπτό, άκου να δεις. Για τέτοια θέματα, ο Δήμος δεν μπορεί να βάλει ένα αυτοκίνητο να βοηθήσει. Τα δικά μας μείνουν. Ναι, παιδιά, όμως δεν γίνεται. Όλοι εσείς να παίρνετε μόνο το δικό μου τηλέφωνο. Ποιο να πάρω, γιατί. Έχει και δίπλα 3-4 εδώ πέρα. Ωραία. Αυτή η κυρία, πώς την είπαμε, αν μπορούσε να πάρει το 100, θα λυνόταν το θέμα, πιστεύω. Θα πιάνει, νομίζεις. Δεν ξέρω τώρα. Ο συντονιστής συνεχίζει την προσπάθεια. Παίρνει, όπως λέει, εντολές από τους ανωτέρους του και τηλεφωνεί στην αστυνομία. Είναι άτομα εγκλωβισμένα μέσα στο σπίτι και δεν μπορούν να βγουν. Κάνε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Ναι, αλλά μισό λεπτά εκεί. Να πάνε οι αστυνομικοί εκεί πέρα. Αν υπάρχει φωτιά στον περιβάλλοντα χώρο, πώς θα ενεργήσουμε? Συνάδελφε, να επαναλάβω, το είπα και πριν. Εμείς τα αιτήματα τα παίρνουμε από κάτω. Τι να πω, εντάξει. Νοώντας από κάτω, υπουργός, γενικός, στρατηγός και δύο στρατηγοί. Συνάδελφε, 11 χρόνια έχω κάνει συντονιστικό. 11. Εκτός από τις πολιτικές προστασίας. Ό,τι και να μου πεις, έχεις δίκιο. Και δεν στο λέω τώρα για να σου πω. Εμάς μας είπαν ό,τι έρχεται, διώχνετε. Εντάξει, από κάτω. Τι άλλο θες να σου πω τώρα? Ναι, κατάλαβα. Στο κέντρο επιχειρήσεων βρίσκονται οι υπουργοί Τόσκας και Σκουρλέτης και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Καπάκης. Μαζί με την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος παίρνουν τις αποφάσεις. Πολλές φορές και μόνοι τους. Όπως φαίνεται και στο τηλεφώνημα ενός πυροσβέστη που ακούγεται αγωνιά για το ελικόπτερο που είχε ζητήσει μια άλλη νέα αιστεία. Το ελικόπτερο που έχει έρθει να μου ρίξει εκεί, δεν τα ακούω. Δεν είστε καν σε εσάς. Ρε παιδιά, θα μας φύγει ότι θα πάμε σαν όγαλα. Το ξαναδίνω, θα το ξαναδώσω στο διοικητή άμα είναι. Θα πέσουμε την καφέ, μην ρίξε και μην έρχεται. Η συντονίστρια επικοινωνεί με τον διοικητή. Τι θα κάνουμε να στείλουμε εκεί πέρα? Δε, είναι εντολή υπουργού. Να ενισχύσουμε... Το καβαλάρι μου λέει, στείλε μου λέει ένα αέριο, δεν μπορεί να μου φύγει. Σου λέω, είναι Μαρία μου, θα το πάρω να το πω. Με ακούς? Ναι. Μαρία, είναι εντολή του υπουργού, φίλε, τι να... Τέτοιο, άμα ξαναπάρει τηλέφωνο θα το πω. Την ώρα που οι πυρκαγιές σε Κινέντα και Ανατολική Ακτή βρίσκονται εκτός ελέγχου, παρουσιάζονται και άλλα, νέα μέτωπα σε άλλες περιοχές. Στα κεντρικά της πυροσβεστικής
έχουν σηκώσει πλέον ψηλά τα χέρια. Δεν έχω συντεταγμένες και μου λένε τα παιδιά δίπλα είναι δύο φωτιές στο κάλαμο. Σε ποια από τις δύο να το στείλω? Στη χειρότερη. Και δεν ξέρω εγώ ποια είναι η χειρότερη. Έχω πάρει και τους αξιωματικούς, έχω πάρει και τους τηλεφωνητές, κανένας δεν ξέρει. Κανένας. Ωραία. Δώστε. Καμία. Συντεταγμένες δεν είχε καμία. Δεν μίλησε 100 φορές δίπλα. Η κατάσταση στην περιοχή γίνεται όλο και πιο δραματική. Ανακύπτει ένα επίγον ζήτημα, η διαχείριση κυκλοφορίας. Στο αρχηγείο της Πυροσβεστικής ξυπνούν μνήμες από το 2007. Εκεί που άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και κάηκαν. Άρα τους πυροφύλακες να ανοίξουν το δρόμο, να φύγει ο κόσμος. Μην εγκλωβιστεί ο κόσμος όπως εγκλωβίστηκε το 2007 στην Ιλία. Η εντολή που έχουμε δώσει είναι να μην μπαίνουν αυτοκίνητα προς τη φωτιά και να τα επιστρέφουν πίσω. Τι που είναι μέσα επίσης να φεύγουν. Τα στελέχη της τροχέας καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Σε ορισμένες περιπτώσεις στέλνουν τον κόσμο όχι στη σωτηρία, αλλά στις φλόγες. Και σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα στο θάνατο. Ενώ διακόπτουν την κυκλοφορία στη λεωφόρο Μαραθώνος, οι διασταύρωση της Ραφίνας επιτρέπουν προσωρινά την κίνηση στην οδό Φλέμιν προς το λιμάνι. Δέλτα 3, ελάτε στο κόκκινο λιμανάκι να διακόψουμε τα οχήματα, να μην πηγαίνει κανένα όχημα παραλιακά για τη Νέα Μάκρη. Από το κόκκινο λιμανάκι να διακόψουμε, εκεί στο κυκλικό κόμβο Δημοκρατίας. Μέχρι να εκτελεστεί αυτή η εντολή, όσοι θέλουν να κινηθούν προς Νέα Μάκρη χρησιμοποιούν ως παρακαμπτήριο στους δρόμους το κόκκινο λιμανάκι και την Αργυρία Ακτή στο Μάτι. Εκεί εγκλωβίζονται. Η Αργυροπούλου που βρίσκεται ακόμα στο σπίτι στο κόκκινο λιμανάκι καταλαβαίνει πλέον ότι κάτι συμβαίνει. Ανέβηκα πάνω από τον μπαλκόνι και είδα ότι έρχεται προς τη μεριά εδώ. Αλλά με γρήγορη όμως ταχύτητα ο αέρας. Μέχρι να έρθει ο σύζυγος λέω στη μικρή να κατεβάσω αμέσως τα ρολά για να κλείσω ό,τι μπορώ να προλάβω. Δεν πρόλαβα όμως εδώ μεταξύ δύο νομίζω παράθυρα. Και της λέω της μικρής, στον πανικό η μικρή βέβαια η κόρη μου, κάνει υπομονή, θα έρθει και ο μπαμπάς. Ο σύζυγός της βρίσκεται στη δουλειά του στο Πικέρμι. Όταν βλέπει τη φωτιά και τη φορά του ανέμου, πανικοβάλλεται. Παναγία μου, θα περάσει φωτιά από πάνω μας. Όσο μπορούσα πιο γρήγορα, προσπάθησα να έρθω εδώ πέρα στο σπίτι, αλλά δυστυχώς εκείνη την ώρα είχαν ήδη κλείσει οι δρόμοι. Ήξερα κάποια στενά, κάποια πεζοδρόμια που καβάλισα, δεν σταμάτησα κάποια σήματα που μου κάνανε. Με τα πολλά έφτασα περίπου γύρω στις 7 παρα 20, 7 παρα 4 και είπα στην οικογένεια, μαζεύτε ό,τι έχετε και πάμε να φύγουμε. Να μέσουμε ότι είναι πιο έφλεκτο και πάμε να φύγουμε. Αλλά η φωτιά μας είχε ήδη έρθει. Ήταν δηλαδή στο πίσω οικόπεδο. Οπότε φοβήθηκα ότι θα κλεινόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο και γι' αυτό πήρα την απόφαση θα μείνουμε εδώ και θα το παλέψουμε. Στέλνουν τη μικρή τους κόρη στο υπόγειο του σπιτιού και με νερό από μια δεξαμενή ξεκινάνε μόνοι τους την προσπάθεια κατάσβεσης. Ακούγαμε κραυγές, ουλιαχτά, βοήθεια, καιγόμαστε, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι, δεν μπορούσα να βοηθήσω, γιατί πρέπει να σώσω ή την οικογένειά μου ή τους άλλους. Ήτανε μάχη κυριολεκτικά του δευτερολέπτου. Η Αργυροπούλου τηλεφωνεί για μία ακόμα φορά στην πυροσβεστική. Σας ακούω. Κόκκινο λιμανάκι Ραφίνα, καίγονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί. Το παιδί σας και εσείς είστε σε ασφάλεια. Είμαστε μέσα στο σπίτι, αλλά έξω καίγεται, είναι ο σύζυγός μου, καίγεται το σπίτι. Κάντε υπομονή κυρία, κάντε υπομονή. Πότε υπομονή να κάνω. Κάντε κουράγιο. Γιατί μας έχετε ξεχάσει. Το κέντρο κυριολεκτικά καταραίει από τα τηλεφωνήματα κατοίκων που είτε είναι εγκλωβισμένοι ή πολεμούν μόνοι τους με τη φωτιά. Ο Άρης Χερουβίμ ξαναμιλάει με τη μητέρα του. Στις 6.30 με ξαναπήρα, μου λέει: βλέπω τη φωτιά. Τζι λέω: ρε μάνα, τι κάνετε? Φύγετε. Γιατί δεν φεύγετε? Δεν τη ρώτησα ούτε που έβλεπε φωτιά. Υπόθεσα ότι ήταν στο βουνό απέναντι. Αλλά εκείνη την ώρα δεν ήταν ώρα για να καθίσουμε να πιάσουμε συζήτηση. Θεώρησα ότι θα ήταν ώρα να κάνουν κάτι. Και το κλείσαμε. 5 με 10 λεπτά αργότερα κάποια φίλη της αδερφής μου επικοινώνησα μαζί της. Ήταν πανικοβλημένη, πιθανόν να είχαν φύγει ήδη από το σπίτι. Μιλήσαμε ελάχιστα δευτερόλεπτα από ό,τι έμαθα. Είπε η αδερφή μου ότι
Δεν ξέρω τι να κάνω, φεύγουμε. Οι δύο γυναίκες με τα δύο μικρά κορίτσια φεύγουν βιαστικά από το σπίτι και κατευθύνονται προς την παραλία. Κάποιοι έχουν ήδη καταφέρει να φτάσουν εκεί. Όσο περνάει όμως η ώρα, η ατμόσφαιρα γίνεται αποπληκτική. Είναι κόσμος εγκλωβισμένος στα λιμανάκια. Ξέρω, κυρία μου, δεν έχει πάει να τους πάρει. Δεν ενημερώνουν πολίτες ότι κάτω στην παραλία βρίσκονται άνθρωποι με εγκάβματα. Καλέστε, αν γίνεται ασθενοφόρα, και να έρθουν σε μια διαδικασία για να μπορέσουμε να τους μεταφέρουμε πάνω στο λεωφόρο Μαραθώνος. Δεν ξέρω τι έχει την Ιραφάνη ή στο λιμάνι τώρα. Κοίτανε το παραλίσιο μόνο. Πολλοί βρίσκουν καταφύγιο στο ξενοδοχείο Ραμάντα, που βρίσκεται πάνω στη θάλασσα. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είναι στην Αθήνα και αποφασίζει να πάει στο Μάτι να βοηθήσει. Όσο είναι στον δρόμο, καλεί συνεχώς την πυροσβεστική. Όπου λοιπόν έχει καεί το πάρκινγκ του ξενοδοχείου, ναι. Και η φωτιά είναι ακριβώς στο διπλανό υπόπεδο, και ίσως γνωρίζουμε τα δικά μας τα γκάζια. Ναι. Αν φτάσει, θα γίνει παρανάλωμα όλο το σύμπαν. Προφανώς θέλετε να πέμπει πυροσβεστική, αυτό θέλετε να μου πείτε. Ακριβώς, και να βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνήσουμε το ξενοδοχείο. Δεν μπορείτε εσείς με κάποιο τρόπο με κάποια λεωφορεία ενδεχομένως κάπως να το φορτίσετε. Εγώ μπορώ να καθίσω πάνω λεωφορεία, αλλά δεν υπάρχει πρόσβαση. Εγώ ίδιος δεν μπορώ να φτάσω. Ο ιδιοκτήτης δίνει εντολή στους υπαλλήλους του ξενοδοχείου να βρέχουν συνεχώς δεξαμενές γκαζιού. Συνεχίζει να παίρνει τηλέφωνο όπου μπορεί και σε όποιον ξέρει. Και να πιέζει για να σωθούν οι 400 άνθρωποι που πλέον βρίσκονται στο ξενοδοχείο. Κάποια στιγμή τηλεφωνούν από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Καπάκη στην πυροσβεστική και την υπόθεσή του. Πες του να μην κάνει πίσω! Ρε εσύ, αυτός ξανά πήρε. Και να ξέρεις, επειδή είναι από ψηλά τώρα πρέπει να είναι για αυτό να είναι, ας πούμε. Αυτός πήρε τώρα, του λέω μιλήσατε με τα κέντρα, μου λέει μίλησα με το 199 πάλι. Μου λέει έχω θέμα και 400 ψυχές, ό,τι μου λέει εκεί πέρα κτλ. Εσύ κάνε ένα κόμπο, ξαναπάρ' τον ένα τηλέφωνο, μιλήστε λίγο μαζί του. Γιατί σου λέω παίρνουν από ψηλά τώρα για αυτό, να πολύ ψηλά τώρα. Μην λέμε τώρα ονόματα. Λοιπόν, έτσι. Πάρε τουλάχιστον να του δεις, να δεν κάνει κανένα και μας πει αυτός τίποτα και πλέξουμε. Ο Μάνος Αλιαγκός βρίσκεται με την ομάδα του στη λεωφόρο Ποσειδώνος και προσπαθεί να βοηθήσει όσους προσπαθούν να διαφύγουν. Και περνάει ένα αυτοκίνητο και είχε πορμπαγκάζ ανοιχτό. Όταν βλέπεις ένα αυτοκίνητο και περνάει ένα πορμπαγκάζ ανοιχτό, η πρώτη σκέψη που έκανε είναι ότι πάνω στον πανικό τους βουτήξανε δύο ρούχα, τα ρίξανε στο πορμπαγκάζ και φύγανε. Και δεν το κλείσαν το πορμπαγκάζ. Και πήγαν να κλείσουν το πορμπαγκάζ για να μην μπουν στάχτες μέσα και κάει το αυτοκίνητο. Και είδα την κοπέλα. Δεν φαινόταν. Μόνο το πρόσωπό της ήταν. Φαινόταν. Ήταν όλο το προπαγκάζ μέσα στα κάρβουνα, μέσα στα αποκαίδια. Δηλαδή και εγώ ήταν ολοσκερός. Τι βούτυξα, την έβγαλα έξω. Είναι η Ζωή Χόλοχαν, από την Ιρλανδία, που είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα με τον σύζυγό της για το μήνα του μέλητος. Και τη σβήσαμε μπουκάλια νερού, δεν είχαμε περιθώριο να κάνουμε κάτι. Είχα πάντα μέσα στο αυτοκίνητο, έχουμε ξέρω, μια 24 νερά. Και ξεβιδώναμε, ο ένας ξεβιδώνε μπουκάλια, ο συνάδελφος, και εγώ της έριχνα νερό και με τα χέρια μου έβγαζα τα κάρβουνα που ήδη είχαν κολλήσει στο σώμα της. Είχε καεί το πάρεο, είχε γίνει ένα με το σώμα. Στο πορπαγκάζ είχε μπει και ο άντρας της, ο οποίος αυτοαναφλέχθηκε από τα θερμικά, από τις θερμοκρασίες, αφυδατώθηκε το σώμα και πήρε φωτιά. Πήδηξε από το πορπαγκάζ, με υποσωθεί και εκεί που πήδηξε και εκεί έμεινε. Έχει χαθεί μπάλα εδώ εγκλωβισμένοι. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν. Οι κρόνιδες σηκώνουν. Δεν σου λέω για χάος. Ούτε το 7 τέτοιο πράγμα δεν έχω δει εγώ εδώ. Εγώ πιστεύω θα μπούμε μέσα στο μάτι μόλις βγει φωτιά και θα βρούμε. Άσου, μην το μελετάς, όσο. Στις 19:50 καταγράφεται η πρώτη κλίση για νεκρό. Δείστε, κύριε. Ναι. Έχουμε νεκρό άτομο στο κόκκινο λιμανάκι. Πώς! Ο άνθρωπος είναι μέσα, βγήκε! Στο συντονιστικό κέντρο είναι όμως επιφυλακτική. Χριστό! Έχω μια επιφύλακτη. Μήπως έχει απλά χάσει τις αισθήσεις. Ορθό, δεν το ξέρω. Να κάνεις μια επιφύλακτη. Δεν το ξέρω εγώ. Δεν το διαθέτει με εκεί. Γιατρός. Σωστά. Ευχαριστώ. Γεια. Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ επιχειρούν. Υπάρχουν όμως κάποια ασθενοφόρα που αρνούνται να προσεγγίσουν. Τα ασθενοφόρα δεν περνάνε από εκεί τώρα, είναι κλειστός ο δρόμος. Φοβούνται αυτοί να πάνε, φοβούνται. Φοβούνται για τη φωτιά.
Ναι. Το ίδιο και κάποιοι αστυνομικοί. Να σου δώσω εγώ εγκλωβισμένα, διευθύνσεις εγκλωβισμένων. Να... Ό,τι μου έχετε δώσει, δεν μπορούμε να πάμε με τίποτα. Έχουμε πάει σε κάποια άλλα δεν μπορούμε να πάμε με τίποτα. Μοτοσυκλέτες δεν έχετε. Ωραία, να σου πω. Είναι περιβολικά, είναι και δίκυκλα, ναι. Ωραία. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν, λέει, λόγω πυρκαγιάς. Και πώς θα γίνει, κινδυνεύουν άνθρωποι. Και τι να κάνουμε, κινδυνεύσουν και οι αστυνομικοί. Εκείνη την ώρα ο Κωνσταντίνος Πέτρου έχει τελειώσει τη βάρδια του στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων όπου εργάζεται και επικοινωνεί με το Σύλλογο Εφέδρων Καταδρομέων όπου ανήκει. Από εκεί του συμβουλεύουν να πάρει στην πυροσβεστική για να δει μήπως χρειάζονται βοήθεια. Τώρα, να πάρω τώρα λέω στην πυροσβεστική ένα τηλέφωνο και να απλά να συστηθώ ποιος είμαι. Λέω, τι θα με πάρουμε τις πέτρες. Λέω, δεν είναι μέσα στο όλο του πανικό. Σίγουρα λέω αυτοί θα έχουν λέω, την ανακατοσούρα τους, λέω ποιος ο λόγος να εμπλακώ εγώ τώρα στα πόδια τους. Εν πάση περιπτώσει, πήρα την απόφαση και λέω εντάξει, θα πάρω ένα τηλέφωνο και ο Θεός βοηθός. Μάθαμε τώρα ότι υπάρχει θέμα με εγκλωβισμένα άτομα και ήθελαμε να προτείνουμε τη βοήθειά μας, αν μας χρειαζόστε κάπου, χρειάζεται κάπου βοήθεια. Γινόταν ένας χαμός πίσω από το κέντρο. Όταν άκουσα αυτό το τι γινόταν εκεί μέσα, λέω εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση, θα μου το κλείσει. Χρειάζεται κάπου βοήθεια. Ναι, χρειαζόμαστε. Ωραία. Πού μπορούμε να απευθυνθούμε, πού μπορούμε να έρθουμε. Θέλουμε να με αυτοκίνητα όπως μπορούμε να ελέγξουμε τις περιοχές Μάτι στο Νέο Βουτζά, ναι, και Κόκκινο Λιμανάκι στη Ραφίνα. Μάλιστα. Να σας δώσω διευθύνσεις. Και αρχίζει να μου δίνει διάφορες οδούς. Και μου λέει συγκεκριμένα, μάσε τώρα όσα πιο πολλά άτομα μπορείς και φυγέτε. Φύγετε, πηγαίνετε σε αυτή την οδό, σε αυτές τις οδούς, συγγνώμη, και προσπαθήστε μέσα εκεί πέρα να δείτε αν υπάρχουν αγνοούμενοι. Εκείνη τη στιγμή πέρασε ένα ρίγος από το σώμα μου και ενώ στην αρχή νόμιζα ότι θα φάω πόρτα, να το πω λίγο λαϊκά, και ότι θα με κακοπάρει, αντιθέτως, εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ένα ρίγος και το ηθικό ανέβηκε, πήγε στα ύψη και λέω εντάξει, θα κάνω ό,τι μου περνάει από το χέρι. Με δύο ακόμα άντρες του συλλόγου ξεκινάνε για το Μάτι. Θα φτάσουν εκεί λίγο μετά τις 9. Αυτό που αντίκρισα δεν πρόκειται να το ξεχάσω στη ζωή μου ποτέ. Αυτό το σκοτεινό κομμάτι του ματιού όλης αυτής της περιοχής, που ενώ την περιοχή την ξέρω πολύ καλά και ήταν ένας παράδεισος για μένα προσωπικά και ξαφνικά βλέπω όλα να έχουν σκοτεινιάσει, να είναι όλα σε μια... Σαν ένα τοπίο σελήνης, θα έλεγα. Ανατρίχιασα και δάκρυσα και σε πρώτη φάση έλεγα τώρα πού να πάμε τώρα εμείς εδώ πέρα, πού πάμε. Εδώ να μην ανοίξει παράθυρα, κλείστα για να μένει καθαρό μέσα. Το παράθυρα δεν θα ανοίξει, το πιστείτε να μένει πάντα με κλιματικό μέσα ανοιχτό. Ναι, αλλά όχι, άμα χρειαστούμε εμείς καθαρό αέρα, θα βρούμε. Σε κάποιο σημείο της διαδρομής βρίσκουν εμπόδιο 3 αυτοκίνητα παρατημένα στη μέση του δρόμου. Κάποιος πυροσβέστης προσπαθεί να τα μετακινήσει. Βγήκε και λέει, παιδιά, Θεέ μου, λέει, εδώ μέσα υπάρχει, λέει, άνθρωπος, λέει, απαθρακωμένος. Αμέσως παγώσαμε όλοι μας και ήταν και το λογικό και η φυσική μας αντίδραση ήταν να πάμε αμέσως να δούμε ισχύει ή μήπως απλά είδε κάποιο λάθος, έκανε κάποιο λάθος ο πυροσβέστης. Ο πυροσβέστης ενημερώνει το κέντρο. Εντός αμαξιού, Opel Vectra, απαθρακωμένο άτομο, να γνωρίζετε. Σε όλη την περιοχή, πυροσβέστες, αστυνομικοί, άνθρωποι του ΕΚΑΒ επικοινωνούν με το κέντρο και τους ενημερώνουν για τους νεκρούς που εντοπίζουν. Έχουμε έναν άνθρωπο που προφανώς στην πόρτα του σπιτιού του είναι απ' έξω. Είναι μπρούμητα στο δρόμο νεκρός. Έχουμε και άλλα περιστατικά. Και άλλα αρκετά. Ακούσαμε τώρα. Στο Μάτι, στην παραλία, έχουμε 6 καμένους. Όταν λες καμένος. Καμένος. Απαθρακωμένος. Ναι. Τυχώς έχουμε κι άλλο νεκρό. Περίμενε να το σημειώσω. Θέλω να δηλώσω, έχουμε καεί δύο άνθρωποι στο Βουτζά. Κι άλλο κύριε διοικητά. Μάλλον γυναίκα. Εντάξει. Να δούμε πού θα φτάσουν. Όλοι πλέον καταλαβαίνουν το μέγεθος της καταστροφής. Έχει νεκρούς, αλλά δεν τους ανακοινώνω. Στις 11.30 το βράδυ, ο Πρωθυπουργός φτάνει στο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής.
Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Είχατε απευθείας από Βασιλιά. Καλημέρα, αυτό και θα σας πω. Έχουμε τώρα μια ευρεία σύσκεψη εδώ, έρχεται και ο Πρωθυπουργός. Μου είπαν ότι εσείς μπορείτε να μου δώσετε μια σαφή εικόνα για τους νεκρούς. Εμείς έχουμε παραλάβει έναν, αλλά υπάρχουν και άλλοι νεκροί, τους οποίους δεν έχουμε παραλάβει και το ξέρει και η πολιτική προστασία. Ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός, ενημερώστε τον κόσμο μέσα. Δηλαδή είναι εγκλωβισμένος κόσμος στο λιμάνι. Ήταν εγκλωβισμένος κόσμος σε ένα μικρό λιμανάκι στο Μάτι και στο Κόκκινο λιμανάκι. Τους μεταφέραμε από εκεί, συνεχίζεται η επιχείρηση προς τη Ραφίνα. Τώρα κάνουμε εκένωση προς το λιμάνι της Ραφίνας. Κάποιοι βαριά τραυματισμένοι ήρθανε με τον πρωτό του λιμενικού. Πόσες δυνάμεις είναι αυτή τη στιγμή εδώ? Αυτή τη στιγμή στο Βουτσά είναι 80 αυτοκίνητα στο σύνολο. 80 πυροβεστικά αυτοκίνητα. Πίσω στο Μάτι, ο Πέτρο κατευθύνεται με την ομάδα του προς την οδό Πανός. Με το που αρχίσαμε να περπατάμε στην οδό Πανός, ο δρόμος ανηφόριζε. Σε περίπου μια απόσταση περίπου 30 με 50 μέτρα, είδα κάτι τον οποίο τους πέρασα για κορμούς δέντρων. Ο κάτοικος της περιοχής που ήταν μαζί μας, κάποια στιγμή έβγαλε μια κραυγή και φώναξε και λέει, παιδιά, αυτοί είναι άνθρωποι. Καίγονται άνθρωποι εδώ πέρα. Έχουν μπροστά τους μία γυναίκα με δύο παιδάκια, έχουν καεί. Είναι καμένοι, απλά κάποιος να πάει να τους μαζέψει, μου λέει. Δεν είναι δηλαδή... γίνεται χαμός. Γάμισε τα. Πάγωσε το αίμα μας κυριολεκτικά σε όλους μας. Περάσαμε έτσι απλά άψυχα κι εμείς δίπλα από τα σώματα, δίχως να μπορούμε να κάνουμε κάτι, ούτε δεν υπήρχε κιόλας δυνατότητα να κάνουμε κάτι. Περπατήσαμε, φτάσαμε. Πώς φτάσαμε, εντάξει, ο νους ήταν αλλού εκείνη τη στιγμή. Θα πάτε πάνω σε 7 στο Βουτσά. Είναι και το 2-2 της Τέταρτης. Θα έχουμε ψιλοντέκα από την Πυρκαγιά. Θα πάτε εκεί πέρα τώρα εσείς 1-1. Ο Άρης Χερουβίμ, μην μπορώντας να βρει στο τηλέφωνο τους δικούς του, αγωνιά. Με το πρώτο φως της ημέρας φτάνει στο σπίτι της οικογένειάς του, στην οδό Πανός. Μέσα στο σπίτι υπήρχε τα έπιπλα απ' έξω που τα είχε φέρει η μητέρα μου μέσα. Προφανώς προετοιμαζόντουσαν για το τι θα γίνει. Και τα πράγματα των παιδιών, τα παιχνίδια τους, τα ρούχα τους, γιατί μόλις είχαν μετακομίσει, τίποτα άλλο. Ένα φυσιολογικό σπίτι, πώς θα μπορούσε να είναι. Παρατήρησα ότι πιο πάνω υπήρχε αστυνομία, υπήρχαν 4 ένστολοι και πήγα για να ξαναδηλώσω ότι είναι αγνοούμενες, έχω 4 ανθρώπους αγνοούμενους και να ρωτήσω τι γίνεται, τι στοιχεία έχω, αν ξέρουν κάτι. Και είδα κάποιους ορούς σκεπασμένους από μένα σε ντόνι. Ρώτησα τι συμβαίνει, μου είπαν ότι πρόκειται για 2 νεαρές γυναίκες και με 2 παιδάκια. Προφανώς κατάλαβα κατευθείαν ότι ήταν οι δικοί μου άνθρωποι. Τους παρακάλεσα να τους δω. Με πολύ κόπο τα καταφέραμε να μου τους δείξουν. Για να είμαι σίγουρος, ήταν αναγνωρίσιμες οι 3-4. Παρατήρησα ότι η τσάντα της αδερφής μου δεν είχε καεί. Και αυτό με πολύ κόπο καταφέραμε να την ανοίξουμε, γιατί αρνιόντουσαν να πειράξουν το σκηνικό του εγκλήματος. Βρήκαμε μέσα την ταυτότητα της αδερφής μου, οπότε βεβαιώθηκα ότι ήταν αυτή. Παρότι το ήξερα, απλά ήταν θέμα επιβεβαίωσης. Μιας επιπλέον επιβεβαίωσης για μένα. Σημείο αυτό πριν λίγες μέρες, ο Χερουβίμ με λίγους κατοίκους τοποθέτησαν ένα σταυρό.
Αιωνία η μνήμη αξιωμακάριστη και ύπιστη ελπίδων. Αιωνία η μνήμη αξιωμακάριστη και ύπιστη ελπίδων. Αιωνία η μνήμη αξιωμακάριστη. Σήμερα ήταν πάλι κάτι επίπονο για μένα, αν και κάθε μέρα είναι δύσκολη. Στήθηκε ένα μνημείο στη μνήμη όλων. Όλοι, 101 άνθρωποι ήταν γείτονες. Είναι γείτονες. Και ήταν και μια ευκαιρία για να έρθετε εδώ να δείτε τι έχει γίνει μετά από 9 μήνες. 9 μήνες μετά, τα σημάδια της καταστροφής είναι ακόμα εμφανή στο μάτι. Το ίδιο και τα τραύματα σε όσους έζησαν το κυνήγι της φωτιάς. Μιλάμε τη ζωή, μίλησα και με τους γιατρούς οι οποίοι την περιθάλψαν εδώ στην Ελλάδα. Και με τον πλαστικό και με τον καρδιολόγο και με τον αναισθησιολόγο. Επισκέπτεται καθημερινά το νοσοκομείο. Κάθε μία δύο μέρες είναι στο νοσοκομείο. Έχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά της. Μόνο από θεραπευτή. Ακόμη και όσοι βρέθηκαν εκείνη τη μέρα στο μάτι για να βοηθήσουν, προσπαθούν να διαχειριστούν όσα έζησαν. Συζητήσαμε πολλές φορές για αυτά που ζήσαμε και προσπαθούσαμε να δουλέψουμε όλες αυτές τις εικόνες, να μπορέσουμε να καταφέρουμε τέλος πάντων να απαλλαγούμε με λίγα λόγια, αν και δεν υπήρχε δυνατότητα να απαλλαγεί κάποιος τόσο εύκολα και δεν πρόκειται να απαλλαχτώ σε όλη μου τη ζωή, θα τις έχω μαζί μου. Ο Τσαλιαγκός, όπως και άλλοι πυροσβέστες που έδωσαν πραγματική μάχη με τις φλόγες, είχαν να αντιμετωπίσουν πολλές φορές και την οργή του κόσμου για τα λάθη που έγιναν από την πυροσβεστική ή το χειρισμό της πολιτικής ηγεσίας. Δικός μου άνθρωπος την ίδια μέρα, πολύ δικός μου όμως, με πήρε και στο τηλέφωνο και μου λέει γιατί το άφησες και έγινε αυτό. Ίσως αυτό που αισθάνονται όλοι, όσοι μας μίλησαν, είναι αυτό που είχε πει η Αργυροπούλου στο κέντρο της πυροσβεστικής όταν εγκλωβισμένη πολεμούσε μόνη της με τις φλόγες. Ναι, το είπα. Μας έχετε ξεχάσει. Το λέω. Συγγνώμη κιόλας. Ναι. Γιατί όταν κάποιος δεν ζει καταστάσεις, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Πήγαν τόσοι άνθρωποι χαμένοι, τόσα παιδιά, 100 άνθρωποι. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά 100 άνθρωποι πήγαν χαμένοι. Το αποτέλεσμα, μετά από τόσους μήνες, κάνανε κάτι, από λόγια πολλά, έργα. Και δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους. Το θυμάμαι και συγκινούμαι. Κάνουμε μια παύση.